τρία πράγματα και τα τρία έχουν σχέση με την άποψη. Σας φαίνεται λιγάκι περίεργο γιατί γίνεται το ζάπιο, αποβλοία και μία πρέσα για τριβιού. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα μπορούσαν να έχουν αυτά σχέση. Λοιπόν, εγώ θα σας πω γιατί έχουν όλα αυτά σχέση. Λοιπόν, το 1888 έγινε η τέταρτη Ολυμπιάδα. Να έχετε υπόψη πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι αδελφοί Ζάπα έφτιαξαν το Ζάπιο για εκθέσεις όπως είναι οι εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Και κάνει τις Ολυμπιάδες. Εκεί λοιπόν, από όλη την τότε Ελλάδα, την μικρή Ελλάδα, φέρνανε παραγωγή είτε προϊόντα γεωργικά, κτηνοτροφικά, μεταλλεύματα, αλλά και μηχανήματα και εργαλεία, οτιδήποτε έφτιαχνε ο καθένας. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση, βλέπετε εδώ πέρα τον κανονισμό της, από την εποχή εκείνη, εμφανίζεται ο Σταμάτης Ρέιζης εξάνθρωπος του κλάδου. Και τι έχει κάνει, το υπόδειγμα σιδηρού ελαιοφυγιστηρίου. Με άλλα λόγια, η βίδα που λέμε στην άμπα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να είναι δαιμόνιος, ήταν γεννημένος γύρω στο 1830. Δημιούργησε το πρώτο χιτήριο στην άμπα. Και μάλιστα πριν οι ανδριώτες μπουν στην ατμήρη ναυτιλία, δηλαδή είδαμε το ατμόπλιο. Το χιτήριο φτιάχτηκε στην άμπα πριν χρειαστούν να υπάρχουν μηχανικοί για να μπουν μέσα στο ατμόπλιο. Σκεφτείτε. Ένας άνθρωπος λέει κάθεται και φτιάχνει χιτήριο στην άδεια να φτιάξει διάφορα εξαρτήματα χιτά. Ένα από αυτά είναι αυτό, η βίδα, η πρέσα. Και παίρνει έπαινο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Βλέπουμε τη σφραγίδα του που σώζεται και από κάτω τι είναι αυτά, σώζονται και αυτά. Γιατί το μηχανουργείο του έχει γίνει ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά όλος ο εξοπλισμός ευτυχώς έχει σωθεί. Αυτά λοιπόν βλέπετε είναι μήτρες. Το στρογγυλό είναι της βίδας αυτό που γυρίζει με την καστάνια για να πιέσει τις πετσέτες του λαδιού, για να δει το λάδι. Και από κάτω είναι το 1/5 από τη μεγάλη πλάκα που εκεί πάνω γυρίζουν οι πέτρες υλιοτυπιού. Αυτό που βλέπετε είναι το τευτέρι που έβαζε τα ονόματα και τις σημαίες που δούλευε με βοηθητές του. Γιατί έφτιαξε το χιτήριο, έφτιαξε μηχανουργείο και εκεί οι πρώτοι μηχανικοί ανδριώτες που μπήκαν στην ατμήρη ναυτιλία, εκεί έμαθαν. Δεν υπήρχαν τα σχολεία της Αθήνας, της Λευσίνας και δεν συμμαζεύεται. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν να μαθητεύσουν σαν μηχανικοί τεχνίτες. Και εκεί μέσα είναι καταχωρημένοι κάποιοι, όχι όλοι. Αλλά κάποιοι είναι εκεί. Με άλλα λόγια, αυτός που έφτιαξε την βίδα που πήρε βραβείο, έφτιαξε και τους μηχανικούς που πήγαν στα ατμόπλια των εφοπλιστών και ανδριωτών. Βίδες, ατμόπλια. Και η έκθεση, αυτό που σας έδειξα πριν. Και μέσα στο τευτέρι βλέπουμε αραδιασμένες κατασκευές. Δηλαδή, αν ξέρετε αυτούς ή τα μέρη αυτά, αυτά τα έχει κατασκευάσει αυτός. Βέβαια, υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο βίδες. Έφτιαξε ανεμαντλίες. Έφτιαξε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ σας έχω βάλει μόνο κάποιες από τις καταχωρήσεις, βλέπετε, τις κρονιές. Δύο φωτογραφίες από τους μηχανικούς που έφτιαξε και που μπήκαν στα καράβια. Έκανε και κάτι άλλο αυτός. Αυτό που βλέπετε σώζεται γύρω στο 1920 πρέπει να είναι αυτό το πράγμα. Είχε πάει σε κάποια έκθεση και αγόρασε μία μηχανή, τη βλέπετε εδώ πέρα. Είναι αυστριακής κατασκευής η μηχανή. Είναι γύρω στο 1912 η κατασκευή. Αυτή λοιπόν χρησιμοποίησε μετά για να κινήσει όλο το μηχανουργείο του, να κινήσει μήλο, αγόραζε και μήλο, εισαγωγής μήλο, όχι τους μήλους που συζητούσαμε και πριν, και κομμάτια από αυτό το μήλο σώζονται. Αυτά τα κομμάτια του μήλου τα πήρε στην κατοχή, τα πήγε στη φάμπρικα, έφτιαξε δική του πατέντα, τη συνέδεσε με τη μεγάλη φτερωτή και άλλη. Αυτός είναι ο Αμπδούλ Μετζίτ. Είναι ο τρίτος από τον πρώτο σημαντικό που προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τη σώσει. Δεν τα κατάφερε, δεν έπρεπε κανένας από αυτούς, αλλά ήταν ο τρίτος στη σειρά.
Ο Λαΐζης γεννήθηκε γύρω στο 1830. Αυτός λοιπόν το 1840 έκανε μια επίσκεψη στη Μυτιλήνη. Εκεί λοιπόν είπαν κάτι παραστατικό. Ότι είχαν φτιάξει βίδα μεταλλική. Και αυτή η βίδα βρισκόταν στην Αγιά σου. Τώρα να πας στην Μυτιλήνη στην Αγιά σου, παίρνεις το αυτοκίνητο και πας. Και αυτοκίνητα. Και σουλτάνος να πάει καβάλα πολλές ώρες στην Αγιά σου, είναι περίπτωση. Έδωσε λοιπόν εντολή, λύστε την, φέρετε τη στη Μυτιλήνη, στήστε την και βάλτε τα δουλειά βαλιδό. Σουλτάνος ήταν φυσικά. Αυτό που όμως έχει σημασία είναι η ημερομηνία. Ξέρουμε δηλαδή ότι βίδα υπήρχε στο Αιγαίο γύρω στο 1840. Είναι σημείο αναφοράς. Ο Ραΐσης εμφανίζεται με τη βίδα του τουλάχιστον πριν το 1880. Κάπου έμαθε αυτός ο άνθρωπος και αντέγραψε προφανώς την πατέντα για να φτιάξει την άνδρα. Μαθήτευσε σίγουρα κάπου. Δεν έχουμε πληροφορίες για να πούμε ξέρεις ότι πήγε εκεί και το έμαθε, αλλά σίγουρα το έμαθε. Το έμαθε στο Αιγαίο. Και έχουμε την ημερομηνία για αυτό το σουλτάνο. Και μπροστά από το σπίτι του προς τη θάλασσα υπήρχε θάλασσα. Yeah. Εκεί λοιπόν έχει ρίξει τα αμμόνια να μπαζώσει και να γίνει εκείνο το πλάτο. Σώζονται πολλά από τα εργαλεία. Σας είπα λίγα πράγματα γι' αυτό, αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα να γίνουν μουσείο. Ειδικά οι μήτρες. Οι μήτρες για τα χυτά κομμάτια. Δηλαδή, χυτήριο πριν την ατμοκλοεία είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μουσείο. Αυτά τα λίγα γι' αυτό.